Και μια αναμέτρηση σήμερα που η ομάδα σας ήταν ανταγωνιστική, σίγουρα για το πρώτο ημίχρονο. Τι χρειάζεται να προσθέσουμε στον ΑΠΟΕΛ πέρα προφανώς από τους δύο Αμερικανούς για να γίνει ακόμη καλύτερη ομάδα στη συνέχεια? Αυτό που χρειάζεται είναι ο χρόνος. Αυτό είναι πασιφανές. Η ομάδα μπορεί να παίξει 20 λεπτά σε μια ένταση ψηλή. Από εκεί και πέρα δείχνουμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα για μας δυσκολεύουν. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι δικαιολογία, αλλά είμαστε δύο εβδομάδες μαζί. Σε δύο εβδομάδες, όπως ξέρετε, φυσική κατάσταση, όσο ζέστη και αν έχει μέσα στο Λευκόθεο, δεν μπορεί να φτιαχτεί. Έχουμε γίνει μουσκεμα. Το θέμα είναι ότι εντάξει, χρειάζεται υπομονή. Ξεκινήσαμε με πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Η ΑΕΚ κέρδισε δίκαια. Δηλαδή, αντέξαμε τα πρώτα 20 λεπτά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το να πω ότι χρειάζεται δουλειά νομίζω είναι οφθαλμοφανές. Θα μπει από τη Δευτέρα ο Νόφλης στις προπονήσεις. Θα μπει και ο Λούκας μετά από νομίζω 8 μέρες. Οπότε στη συνέχεια νομίζω παιχνίδι με παιχνίδι θα παρουσιαζόμαστε καλύτερα. Καμιά φορά στεκόμαστε στα αρνητικά και οι προμονητές αυτά βλέπουν για να τα βελτιώνουν. Όμως θα ήθελα να μας πείτε και εσείς με τη δική σας ματιά τι είδατε σήμερα από τον ΑΠΟΕΛ που σας άρεσε και θέλετε να συνεχιστεί. Εντάξει, υπήρχε διάθεση στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό που μας λείπει είναι η διάρκεια. Εγώ στέκομαι συνήθως οι προπονητές, στεκόμαστε στα αρνητικά και όχι στα θετικά. Κρατάω τη διάθεση του πρώτου ημίχρονου. Κρατάω επίσης ότι είχαμε τραγικά ποσοστά στα σουτ. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, περιμένουμε να μπουν και τα άλλα δύο παιδιά μέσα που μας λείπουν αυτή τη στιγμή πολύ. Και από εκεί και πέρα να δούμε το μέλλον με αισιοδοξία. Καθαρχή και δύσκολη. Ρωτήσαμε τον προπονητή της ΑΕΚ πόσο της 100 από το 1 μέχρι το 100 είναι έτοιμη η ομάδα του. Μας είπε 40%. Το ποσοστό του ΑΠΟΕΛ τώρα αυτή τη στιγμή που είναι, αλλά κυρίως μέχρι πού θέλετε να φτάσετε την ομάδα. Αυτό θέλουμε να μάθουμε περισσότερο. Το ποσοστό αυτή τη στιγμή νομίζω το είδατε. Ότι είμαστε, δηλαδή, το να μιλήσουμε ποσοστά δεν είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, αλλά είμαστε στην αρχή. Είναι σαν να έχουμε κάνει. Πού μπορεί να φτάσει ο ΑΠΟΕΛ και τι είναι η στόχη στο τέλος της ημέρας? Ότι είναι και κάτι που συζητάμε και με τον Μάριο Αργυρού πριν το παιχνίδι, ότι ο ΑΠΟΕΛ θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες να ρολάρει. Το ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται τουλάχιστον 1,5-2 μήνες για να μπορέσει να παρουσιάσει την εικόνα που θέλω εγώ να παρουσιάσει. Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε όλοι. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει φυσικά ότι μέχρι τους δύο μήνες η ομάδα θα μπαίνει και θα παίζει ένα ημίχρονο μόνο. Το σίγουρο είναι πρέπει να βρούμε διάρκεια. Mm-hmm. Το καλό είναι ότι μετά το παιχνίδι με τον Κεραυνό έχουμε 15 μέρες, έχουμε τη διακοπή το ρεπό το δικό μας. Οπότε θα σωματώσουμε σιγά σιγά και τα υπόλοιπα δύο παιδιά και νομίζω ότι στη συνέχεια θα παρουσιαζόμαστε καλύτεροι. Τώρα το που θα φτάσει θα το δούμε το Μάρτιο-Απρίλιο που εκεί κρίνονται όλα. Coach, Κύπρο ήρθατε πότε, το 99? 99-2002, 2005-2008. Διαβατήριο βγάλατε ή έχω ακόμη? Έχω βγάλει, είμαι έτοιμος να παίξω. Πώς νιώθετε κιόλας που επιστρέψατε Κύπρο μετά από λίγα χρόνια? Εντάξει, είναι πολύ ωραίο το συνέστημα, είναι πολύ οικεία τα πάντα. Άνθρωποι, φάτσες που λέμε γνωστές, εισέπραξα την αγάπη του κόσμου και εγώ αγαπάω τον κόσμο εδώ. Εντάξει, είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, της καριέρας μου, οπότε νομίζω ότι είναι σαν να μην έφυγα ποτέ, κάπως έτσι μου φαίνεται, παρόλο που έχουν περάσει 12 χρόνια. Coach, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντώνη, αυτά από τον πρώτο.